Έτοιμοι, πάμε. Να καλησπερίσω όλους και όλες. Τρέψτε μου να πω δύο σκέψεις σε σχέση με το Συμβούλιο και ακολούθως να σας δώσουμε το λόγο για ερωτήσεις πιθανές που φαντάζομαι ότι θα έχετε, γιατί βλέπω ότι το ενδιαφέρον στη σημερινή σύνορο είναι εξαιρετικά αυξημένο και όχι μόνο από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ ότι κατά το χθεσινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και κατά τη σημερινή Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, είχαμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνομιλίες που πιστεύω θα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον της ευρύτερης περιοχής μας, συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγα. Αυτές τις δύο μέρες προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τη θετική ατζέντα. Θα ζητήσω να με συγχωρέσετε, γιατί ένα κρυολόγημα, έχω μια δυσκολία, ένα ανοιξιάτικο κρυολόγημα με εμποδίζει να βγάλω πιο δυνατά τη φωνή μου. Ας κάνετε λίγο ησυχία για να ακούτε όλοι. Έλεγα λοιπόν ότι αναδείχθηκε η θετική ατζέντα, θετική ευρωπαϊκή ατζέντα που πρώτον αφορά τη στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων, δεύτερον αφορά την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής πολιτικής. Είναι δύο κρίσιμοι τομείς για την Ελλάδα. Ως προς τα Βαλκάνια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ανάκτηση και η αναβάθμιση του γεωπολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή αποτελεί κεντρικό, θα έλεγα, στόχο της χώρας μας, ιδίως τώρα που η χώρα εξέρχεται από την μνημονιακή εποχή και από την πολύχρονη, την πολυετή οικονομική κρίση. Αλλά βεβαίως και ιδιαίτερα τώρα που καταφέρνει να διαχειριστεί και μία εξίσου δύσκολη κρίση, την προσφυγική κρίση, καταφέρνουμε να διαχειριστούμε τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, μια κρίση που αποτέλεσε πολύ μεγάλη πρόκληση για όλη την Ευρώπη. Για μας λοιπόν αποτελεί κεντρικό πρόταγμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, προκλήσεις που βεβαίως μας επηρεάζουν άμεσα, κεντρικό πρόταγμα να ανακτήσουμε, αν θέλετε, έναν ρόλο ουσιαστικό, επικοδομητικό, ηγετικό θα έλεγα, στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή, ίσως αποτελούν την μόνη προσπάθεια στην περιοχή μας να ενισχυθεί η συνεργασία και η συνανάπτυξη, αλλά και να ενθαρρυνθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι ακόμα και αυτή η καθεαυτή σύνοδος που είχαμε σήμερα είναι μια πρωτοβουλία η οποία γεννήθηκε στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας της χώρας μας με άλλες χώρες της Βαλκανικής. Σας θυμίζω ότι η επίσκεψη του Βούλγαρου Πρωθυπουργού στην Καβάλα, όταν υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μπουρκάς, Βάρνας, Ρούσε, εκεί γεννήθηκε η ιδέα η Προεδρία της Βουλγαρίας να γίνει Βαλκανική Προεδρία και λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβρη του 2017, αν δεν κάνω λάθος, που βρέθηκα στη Βάρνα για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας, κατέθεσα την ιδέα να οργανωθεί στα πλαίσια της Βουλγαρικής Προεδρίας αυτή η Σύνοδος για τα Δυτικά Βαλκάνια, παίρνοντας έτσι το νήμα από την προηγούμενη σχετική σύνοδο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη το 2003. 15 χρόνια μετά λοιπόν την υιοθέτηση της ατζέντας Θεσσαλονίκης ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό καθεαυτό από μόνο του θα έλεγα είναι ένα θετικό γεγονός. Θα ήθελα να επισημάνω ότι
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη και την ευημερία της πολύπαθης αυτής περιοχής. Ας μην ξεχνάμε, η ιστορία των Βαλκανίων είναι μια ιστορία γεμάτη συγκρούσεις, πολέμους, αντιθέσεις, εθνικισμούς, πρόσφατες συγκρούσεις και πρόσφατους πολέμους. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Ως εκ τούτου νομίζω ότι το γενικό συμπέρασμα είναι πως για το κοινό καλό όλων, πρώτα απ' όλα των λαών της Βαλκανικής αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς κάτω από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο των συζητήσεων εδώ είχα την ευκαιρία να συναντηθώ τόσο με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, όσο όμως και με την καγκελάριο Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Βεβαίως είχα την δυνατότητα να ανταλλάξω σκέψεις στο περιθώριο με πολλούς πρωθυπουργούς, αλλά με αυτούς τους τρεις είχαμε τέτα-τέτ συνομιλίες. Με τον ομόλογό μου από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχαμε την ευκαιρία και χθες να συναντηθούμε στο πλαίσιο της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Αργότερα το βράδυ, μετά το τέλος της Συνόδου, είχαμε μια σε φιλικό και χαλαρό κλίμα, αλλά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση ως τις σχεδόν πρωινές ώρες, και σήμερα το πρωί μια δεύτερη συνάντηση όπου ήταν πιο σύντομη, διήρκησε περίπου μια ώρα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Άλλωστε η πρόοδος που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Σούνιο, με την παρουσία του πεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Νίμιτς, ήταν ουσιαστική. Η πρόοδος ήταν ουσιαστική. Ωστόσο, είναι ακόμα αρκετά τα ζητήματα, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση που χρήζουν και διαπραγμάτευσης και διευκρίνησης. Χρειάστηκε λοιπόν να ξενυχτήσουμε χθες και σήμερα να κουβεντιάσουμε πολύ ουσιαστικά και επικοδομητικά. Πιστεύω ότι έχουμε διανύσει μεγάλο μέρος της απόστασης, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση να διανυθεί. Είναι μια δύσκολη, επαναλαμβάνω, και απαιτητική διαδικασία. Εξετάζουμε βήμα προς βήμα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε θέση να μιλήσουμε για συμφωνία. Θα υπάρξουν και επόμενα βήματα με στόχο, αν καταστεί δυνατό, να ξαναβρεθούμε στις αρχές του επόμενου μήνα. Με δεδομένο βεβαίως ότι θα ήταν κοινή μας επιδίωξη να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα προλαβαίνει την σύνοδο κορυφής που είναι προγραμματισμένη, αν δεν κάνω λάθος, για τις 28 και 29 του Ιούνιου, στα τέλη δηλαδή του Ιούνιου, και λίγες μέρες πριν τη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, όπου θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για την έναρξη ενταξιακής διαδικασίας κρατών, υποψήφιων κρατών προς ένταξη, μεταξύ των οποίων και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαίως μιλήσαμε εκτενώς και για την στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, για την αντιμετώπιση του brain drain. Μιλήσαμε για τις εξελίξεις μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία στο Ιράν, για την έκρηθμη κατάσταση στη Γάζα μετά τη μετακίνηση της, την απόφαση για τη μετακίνηση της Αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στα Ιεροσόλυμα. Νομίζω ότι θα πρέπει ήδη να έχετε ενημερωθεί για αυτές τις τοποθετήσεις μου χθες, οπότε δεν θέλω να επιμείνω στα θέματα αυτά.
Να πω, τέλος κλείνοντας και πριν δώσω το λόγο σε εσάς και στις ερωτήσεις σας, ότι στις κατηδίαν συζητήσεις μου με τον, τόσο με τον Γάλλο Πρόεδρο όσο και με την Γερμανίδα Καγκελάριο, είχα την ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις που αφορούν την τέταρτη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος και τελευταίου, την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, τον προσεχή Αύγουστο, και προφανώς τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα αναγκαία μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και η εικόνα που έχω είναι πως όλοι μας, και οι τρεις δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κοινή συνισταμένη, στη συνισταμένη της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων αυτών ή δυνατών μέσα στον Ιούνιο. Άρα λοιπόν ο Ιούνιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που έχουμε ανοιχτές, ένας κρίσιμος μήνας για την Ελλάδα, τόσο σε ό,τι αφορά την πολυετή διαφορά με τους βόρειους γειτονές μας, όσο όμως και στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και της εξόδου, της καθαρής εξόδου της χώρας από τα πολυετή προγράμματα οικονομικής υποστήριξης. Είμαι στη διάθεσή σας. Γιονάκης Νέκος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά το χθεσινό ξενύχτη, όπως μας αποκαλύψατε, και τη σημερινή συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ, απομένει, είπατε, ακόμα απόσταση. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει τελική συμφωνία έως το τέλος του Ιουνίου, όπως το προσδιορίσατε, η οποία μπορεί να περάσει και από τη χώρα μας και από τη γείτονα? Ευχαριστώ. Αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό δεν είναι εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Η ελληνική πλευρά υπερασπίζεται μια εθνική θέση η οποία μπορεί να είναι διατυπωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο δεν έχει φτάσει ποτέ σε ένα ουσιαστικό στάδιο διαπραγμάτευσης προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή. Ο πύχης είναι ψηλά, το γνωρίζουμε αυτό. Όμως θεωρώ ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, καθότι αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να είναι έθραυστη και να χαθεί μέσα σε λίγους μονομήνες, αλλά μια συμφωνία η οποία θα αντέξει στον χρόνο, η οποία θα υιοθετηθεί από τους λαούς μας, η οποία θα είναι ένα θετικό βήμα μπροστά με σεβασμό εκατέρωθεν στην πολιτισμική κληρονομιά, στην παράδοση, στην ιστορία και στο συνέστημα των δύο λαών. Είναι μια δύσκολη συνεπώς διαπραγμάτευση, την διεξάγουμε με μεθοδικότητα και με σοβαρότητα εδώ και πολύ χρόνο και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο, διότι πάνω τα τελευταία μέτρα της διαδρομής είναι και τα πιο δύσκολα. Αθανασίου από το Κηπέδο, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, τι μήνυμα στέλνετε στο εσωτερικό και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι ενδέχεται να μην στηρίξουν τη συμφωνία στην Ελλάδα, στην περίπτωση που φυσικά θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο? Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας πω ότι άκουσα χθες με χαρά, και δεν το λέω με καμία διάθεση μικροπολιτικής ή κομματικής αντιπαράθεσης, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στη Σόφια να τοποθετείται ουσιαστικά υπερασπιζόμενος την εθνική θέση που διαπραγματευόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Αυτή η, αν θέλετε, αυτή η στάση είναι καλοδεχούμενη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι διαπραγματευόμαστε για λογαριασμό όλων των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν, αν θέλετε, μεγαλύτερες ευαισθησίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν διαφωνίες,
εδώ υπερασπιζόμαστε όχι τις προσωπικές μας απόψεις, αλλά τις εθνικές θέσεις. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι η διαμόρφωση ενός κλίματος τουλάχιστον συνεννόησης στα κρίσιμα εθνικά θέματα μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει για την πορεία της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως πάντοτε, δηλώνω διαθέσιμος προς ενημέρωση σε όλους όσους ζητήσουν να έχουν ενημέρωση. Δεν κρίνω βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή όπου θα πρέπει, για να προλάβω και επόμενες ερωτήσεις σας, να προχωρήσω σε διάφορες συγκλήσεις συμβουλίων ή κλήσεις αρχηγών. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουν είναι ότι όταν σε διεθνές επίπεδο, σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, υπερασπίζεσαι εθνικές θέσεις, έχεις πάντοτε τη βαθιά αυτή αίσθηση της ευθύνης ότι δεν εκπροσωπείς μονάχα τις απόψεις σου και την πλειοψηφία που διαθέτεις, εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Σαράτης Μιχαλόπουλος από το Get Active των Βρυξελών. Θίξατε αυτό το θέμα στις συζητήσεις σας, κύριε Πρωθυπουργέ, με τον ομολογό σας, τη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης τόσο στη χώρα του όσο και στη δική μας χώρα. Το συζητήσατε αυτό? Εκ των πραγμάτων είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Και είναι κρίσιμο θέμα όχι τόσο για τα δικά μας, όσο για τα εσωτερικά της γείτονος, καθώς η γνωστή δική μας θέση, η εθνική θέση, απαιτεί και μεταρρυθμίσεις στο σύνταγμα της γείτονος, οι οποίες απαιτούν ευρύτερες πλειοψηφίες. Ως εκ τούτου, προφανώς, αποτέλεσε ένα από τα σημεία συζήτησης μεταξύ μας. Κύριε Πρόεδρε, Γιάννη Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια σημεία, μετά από όλες αυτές τα τρία τετατέτ που είχατε με τον Ζόραν Ζάιφ, σε ποια σημεία είστε πλέον πιο κοντά? Δηλαδή, αποδέχονται το έργα όμνες? Θα περάσει με συνταγματική αναθεώρηση όλη η συμφωνία και θα τους δώσετε κάποιο χρόνο τελικά? Ξέρετε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή συμφωνείς σε όλα ή δεν συμφωνείς σε τίποτα. Δεν μπορείς σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης να πεις ότι έχουμε συμφωνήσει στα μισά ή σε ένα συγκεκριμένο πακέτο και μένουν κάποια άλλα. Αυτά τα οποία μένουν, αν δεν συμφωνηθούν, αν δεν κλείσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να διαχωρίσω και να κατηγοριοποιήσω τα θέματα, τα ανοιχτά και τα κλειστά, τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει. Ως εκ τούτου, θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Balkan News Agency. Ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, μίλησε για μια συμφωνία σε μια πρόταση και από τις δύο πλευρές, και ότι τη μεταφέρει στην δικιά του χώρα, όπως και εσείς θα πρέπει να μεταφέρετε στη δικιά σας, για να τη συζητήσετε και να συνεχίσετε τις... Ποια είναι αυτή η πρόταση στην οποία έχετε συμφωνήσει από όλες? Και επειδή είπατε για τον Ιούνιο των διαπραγματεύσεων, υπάρχει και η Αλβανία. Τι γίνεται με την Αλβανία τελικά? Ναι, καταρχάς να διευκρινίσω, δεν άκουσα τον Ζόραν τι ακριβώς δήλωσε. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι διάφορες σκέψεις πάνω στο τραπέζι, εναλλακτικές σκέψεις για τα κρίσιμα και ανοιχτά θέματα. Εγώ αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι οι θέσεις μας παραμένουν. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, χωρίς όμως να αλλοιώνουμε αυτό που ονομάζουμε κόκκινες γραμμές. Ακόμα και το θέμα της ονομασίας και το πώς η ονομασία θα μπορεί να δίνει ένα μήνυμα ότι διαχωρίζεται η ελληνική Μακεδονία και η ιστορία της από την χώρα που δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που τώρα αναζητούμε από κοινού μια κοινή ονομασία, κοινά αποδεκτή ονομασία, ένα κρίσιμο θέμα. Δεν είναι απλό ζήτημα. Συνεπώς υπάρχουν σκέψεις πάνω στο τραπέζι, τις κουβεντιάζουμε, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Οφείλω όμως να μην δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις πάνω σε αυτές τις σκέψεις πριν έχουμε την τελική στάση της άλλης πλευράς πάνω στα κρίσιμα αυτά θέματα. Όσον αφορά τη Μακεδονία, την Αλβανία, κοιτάξτε, εγώ θα το είπα και στη Σύνοδο, η διαπραγμάτευση με την Αλβανία ήταν πιο δύσκολη. Έχει κρατήσει περισσότερο χρόνο.
να φανταστείτε ότι έχουμε να επιλύσουμε ζητήματα που είναι ανοιχτά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι είμαστε ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κρίσιμο θέμα, και μια σειρά από άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαι σχετικά, δεν θα πω τη λέξη βέβαιος, αλλά θα πω εξαιρετικά αισιόδοξος ότι μπορούμε να έχουμε θετική έκβαση και για αυτό το ζήτημα μέσα στον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, το αν θα πάρει η Αλβανία το πράσινο φως για να ξεκινήσει η ενταξιακή της διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εξαρτάται μόνο από την επίλυση των διμερών μας διαφορών. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα συζήτησης, το οποίο θα μας απασχολήσει, φαντάζομαι, όσο πηγαίνουμε προς την κρίσιμη σύνοδο στα τέλη του Ιούνιου, θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν διαφορετική εκτίμηση ως προς αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε λύση. Κύριε Πρόεδρε, Αντώνης Αντζολέτος από τον Sky. Επειδή αναφερθήκατε στο όνομα, μπορείτε τουλάχιστον να μας... Στο όνομα. Ναι. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε αν όντως έχει κλειδώσει το Άνω Μακεδονία, που κινούμαστε πάνω σε αυτό, μεταφρασμένο, αμετάφραστο, αν κάνετε κάποιες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια σειρά από προτάσεις πάνω στις οποίες δουλεύουμε. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, αλλά τίποτα δεν έχει κλειδώσει ούτε στο θέμα του ονόματος. Χρήστος Τσιγουρής από τα Νέα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν η δυναμική πια των εξελίξεων για μια συμφωνία ή για μια επαναχώρηση εξακολουθεί η Ελλάδα να υποστηρίζει ότι είναι στην άλλη πλευρά, αν η μπάλα είναι στην άλλη πλευρά, αν εξαρτάται δηλαδή από αυτή το αν θα συνενέσει σε μια εξέλιξη των πραγμάτων ή όχι. Και δεύτερο, βέβαιοντος, για το θέμα του χρέους έχει να κάνει με μια άλλη συνάντηση, αλλά είναι κομβικό για όλους πια στην Ελλάδα. Άλλοι περίμενα να με ρωτήσουν γι' αυτό, αλλά με ρωτάτε εσείς. Ευκαιρία είναι να μας απαντήσετε σε όλους. Ωραία. Κοιτάξτε, εμείς αισθανόμαστε την πίεση της ιστορικής ευθύνης. Δεν αισθανόμαστε όμως σε αυτή τη διαπραγμάτευση την πίεση του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθούμε μια τακτική, ας το πω έτσι, επιθετική απέναντι στους εταίρους μας, στην απέναντι πλευρά. Ίσα-ίσα, που και αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσει να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, επιδιώκουμε κάθε φορά, χωρίς να μετακινούμαστε από τις βασικές μας θέσεις, να διαισθανόμαστε τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους και να ψάχνουμε από κοινού να βρούμε λύσεις πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Συνεπώς, η ελληνική πλευρά δεν αισθάνεται την πίεση της κλεψίδρας του χρόνου που σβήνει. Υπάρχει όμως κλεψίδρα σε ό,τι αφορά την έναρξη ενταξιακής διαδικασίας που είναι στις 25 του Ιούνιου, και υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει πολύ σύντομα να έχουμε μία εξέλιξη. Μακάρι θετική. Αν όχι θετική, και πάλι εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, καλής γειτονίας. Είναι θετικό ότι έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και είναι μια πολύ ουσιαστική και ειλικρινής προσπάθεια οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, φιλίας και καλής γειτονίας, ακόμα και αν ομιγένετο δεν τα καταφέρουμε να καταλήξουμε θετικά μέχρι τα τέλη του Ιούνιου στο ζήτημα της ονομασίας. Τώρα, στο θέμα του χρέους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε πια αποκτήσει όλη μας εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους θεσμούς. Πάντοτε, όταν φτάνουμε προς το τέλος των διαπραγματεύσεων, από όλες τις πλευρές υπάρχει πιο σκληρή στάση. Αλλά πάντοτε, στο τέλος της ημέρας, η Ευρώπη αυτή τη μαγεία, αν θέλετε, έχει. Κάποιος συμβιβασμός επιτυγχάνεται. Το κρίσιμο είναι αυτός ο συμβιβασμός αυτή τη φορά να είναι ένας συμβιβασμός που θα είναι προωθητικός προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων και νομίζω προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Μετά από 8 δύσκολα χρόνια, νομίζω ότι και ο τελευταίος δύσπιστος έχει πιστεί για την αξιοπιστία της Ελλάδας, για τις θυσίες του ελληνικού λαού, προκειμένου να παραμείνει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και πιστεύω ότι τούτη τη φορά έχουμε, αν θέλετε, και τους ανέμους ούριους με το μέρος μας, διότι η επιτυχία της Ελλάδας θα είναι επιτυχία της Ευρώπης. Παρακολουθώ ότι ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να καρποθεί μέρος αυτής της επιτυχίας, έστω και την τελευταία στιγμή. Ας είναι, αρκεί να έχουμε μια εξέλιξη η οποία θα καθιστά την Ελλάδα ικανή να έχει διαρκή και σταθερή πρόσβαση στις αγορές με χαμηλό σχετικά επιτόκιο και θα της δίνει την δυνατότητα και την προοπτική να έχει βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Λουτσοπούλου Γεωργία από την ΕΡΤΡΙΑ. Επειδή μας χωρίζουν μόλις 2 εβδομάδες από τις αρχές Ιουνίου, ήθελα να μου πείτε, να μας εξηγήσετε, τι είναι αυτό που θα κρίνει το αν θα γίνει αυτή η συνάντηση και αν επανέρχεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στις πρέσπες, όπως ακούσαμε κάποια στιγμή στο παρελθόν, με όλο το συμβολισμό βέβαια που θα έκρυπε μια τέτοια συνάντηση σε συγκεκριμένη περιοχή. Φαντάζομαι να αναφέρεστε σε θετικό συμβολισμό. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα κρίνει τη δυνατότητα να υπάρξει η συνάντηση αυτή είναι οι διεργασίες που θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες στο, κυρίως στην πλευρά των γειτόνων μας, αλλά και η συνεργασία που θα υπάρξει ανάμεσα στους 2 υπουργούς εξωτερικών προκειμένου να υπάρξει, να διανυθεί απόσταση στα ζητήματα που μας χωρίζουν. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όταν υπάρχουν ακόμα ανοιχτές διαφορές για να κλείσουν, θα πρέπει να υπάρξουν διευθετήσεις και να διανυθεί η απόσταση. Η απόσταση ως τις πρέσπες, δεν κατάλαβα το δεύτερο σκέλος. Ναι. Τι. Α, ναι. Εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, είναι ένας θετικός συμβολισμός, αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε φτάσει στο σημείο όπου θα διασφαλίσουμε ότι μια τέτοια συνάντηση θα έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ωραία. Αυτή η άλλη και το γυαλί.